Είναι η όμορφη κριτικοπούλα Μικαέλα Φωτιάδη που από χθες έχει τον τίτλο της Μης Παγκόσμιος Τουρισμός. Η 19χρονη Μικαέλα δεν έκρυψε τη χαρά της αφού ήρθε πρώτη ανάμεσα σε 16 χώρες. Ηρέμησα και το άγχος. Και τώρα εγώ νιώθω τις αγχωμένη. Νομίζω δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Έχει ύψος ανά 80 και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει μέρος σε διαγωνισμό ομορφιάς. Σε Star Ελλάς μπορεί να μην κέρδισε κάποιο τίτλο, χθες όμως ήταν η βραδιά της και τώρα ονειρεύεται μια καριέρα στο modeling. Βασικά θέλω πολύ δουλειά τώρα, πολύ δουλειά. Ένας τίτλος εννοείται ότι δίνει ευκαιρίες, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε εμείς έτσι. Πολύ δουλειά. Η κρίση έκανε και τον ανταγωνισμό λίγο πιο εύκολο, αφού διαγωνίστηκαν μόνο 16 χώρες από 20 και πάνω που βλέπαμε τις προηγούμενες χρονιές. Είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι 12 μέρες. Νομίζω όμως ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Πόσα κορίτσια συμμετείχαν? Φέτος είχαμε 16 χώρες μόνο, λόγω οικονομικής κρίσης. Μπορεί να είδαμε ξανθιές με λαχανές και καστανές στο διαγωνισμό, όλες όμως έδειχναν να συμφωνούν σε κάποιον. I'm very happy. You're very happy? Yes. Did you expect it this time? No. No? Absolutely. No, no, I didn't. I mean, you too? No. it's very tough competition. Happy. So very, very happy. Did you expect it, your title? No, never. No, why? No. Την έκπληξη έκανε υποψήφια από την Ουκρανία. Did you expect it to take a title? Yes. Yes? Yes. Μία που το παραδέχτηκε. Εκεί είδαμε μετά από πολύ καιρό και την Έμιλη Ματιακάκη. Αυτή τη στιγμή επιτέλους θα κάνω διακοπές. Έτοιμη για τις διακοπές της και η Μικαέλα που θα κάψει καρδιές με το κορμί της.